Λένε ότι τα διαμάντια είναι παντοτινά. Παντοτινά, ακόμα και αν αραγίσουν. Ένα τέτοιο διαμάντι ήταν και ο Σωτήρης Λεοντίου. Τον ανακάλυψαν στις λάσπες, έλαμψε σε κορυφαίο επίπεδο και ράγισε. Διατηρώντας όμως την αγνότητα και την καθαρότητα του παιδιού που αγάπησε τη στρογγυλή θεά. Ο Σωτήρης Λεοντίου γεννήθηκε στην Κόντσικα Ιωαννίνων στις 17 Ιουλίου του 1984. Μάλιστα ο πατέρας του ήταν πρόεδρος στην ομάδα της γενέτειράς του. Αλλά η απουσία ακαδημιών τον έστειλε 25 χιλιόμετρα δυτικότερα στους Τιτάνες Λογκάδων, στο χωριό της μητέρας του. Εκεί ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, καταφέροντας σε ηλικία 15 ετών να παίξει στην πρώτη ομάδα. Η θρηλυκή μορφή του ΠΑΣ, Εδουάρδος Κοντογιωργάκης, θα το δει σε ένα μάτς 5x5 στα γηπεδάκια του στα Γιάννενα και αμέσως θα προτείνει στον πατέρα του να τον πάρει στην Αργεντινή. Ωστόσο, η χώρα του τάγκο είναι πολύ μακριά. Ένα φιλικό της Εθνικής Νέων με τους επίλεκτους της Ηπείρου στην Άρτα έμελε να του αλλάξει τη ζωή. Ο Γιάννης Πετράκης, υπεύθυνος των Ακαδημιών του Όφη, τον κάλεσε στην Κρήτη να περάσει δοκιμαστικά παρά το ενδιαφέρον του ΠΑΣ και του Ηρακλή. Παρά το γεγονός ότι εντυπωσίασε στις προπονήσεις, ο Πετράκης τον ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να τον κρατήσει στον Όφη, αφού εάν το έκανε θα έπρεπε να βγάλει από τις Ακαδημίες κάποιο άλλο παιδί. Ωστόσο, φρόντισε να τον προτείνει στον Τάσο Σιούλα, υπεύθυνο των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, σε μια εποχή όπου οι πράσινοι έριχναν και πάλι μεγάλο βάρος στα φυτώρια, μαζεύοντας ό,τι καλύτερο υπήρχε σε όλη την Ελλάδα στους 85άριδες και στους 86άριδες. Ο Λεοντίου μπήκε από το παράθυρο ως 84 και μάλιστα λίγο έλειψε να ξαναβγεί από την πρώτη εβδομάδα των προπονήσεων αφού ήταν αγχωμένος. Ο Σιούλας, λόγω εντοπιότητας, Γιαννιώτης κι αυτός, του είπε ότι θα τον κρατήσει σχεδόν χαριστικά. Ο μικρός τσαντίστηκε, πήρε μπρος και άρχισε να κλέβει τις εντυπώσεις με το ταλέντο του. Με είδαλμα τον Κλοντ Μακελελέ και ενέργειες βγαλμένες από τα highlights του Αργεντινού Ασουρεδόνδο, ο Λεοντίου έγινε ηγέτης ομάδας νέων και έτσι χτύπησε και την πόρτα της ανδρικής ομάδας. Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο δανεισμός στη Μαρκό και εν συνεχεία στην προοδευτική, τον φόρτωσαν εμπειρίες και έτσι το καλοκαίρι του 2005 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό του Αλμπέρτο Μαλεζάνη, υπογράφοντας νέο τετραετές συμβόλαιο. Ο Σέριτς, το σουτ, στο 100. Για να δούμε, ο Παπαδόπουλος πλασάρει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1. Ένα παιχνίδι θρίλερ. Το ντεμπούτο του με τους Πράσινους στις 23 Αυγούστου του 2005 ήταν ονειρικό. Στη ρεβάνς του 3-1 της Κρακοβίας με τη Βίσλα, αλλαγή στη θέση του Ιγκόρ Μπίτσκαν στο ημίχρονο και συμμετοχή στην επική πρόκριση με 4-1 επί της πολωνικής ομάδας. Έτσι βρέθηκε και στους ομίλους του Champions League. Ανακός προκείται της Βίσλα, 3-1. Goal. Και γκολ. 4-1 από το Κότσιο. Ένα Ολυμπιακό στάδιο που φλέγεται. Καθώς ο Παναθηναϊκός φτάνει σε αυτό το 4-1 και έζησε την εμπειρία της σύγκρουσης με την Μπαρτσελόνα του μάγου Ροναλντίνιο αλλά και του 18χρονου Λιονέλ Μέση, μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης αλλά και τις αναμετρήσεις με τη Σουντινέζε και Βέρντερ Βρέμις. Παρά την κακή ευρωπαϊκή πορεία των Πρασίνων, η λευκή ισοπαλία με τους Μπλαουγκράνα στο ΆΚΑ ήταν και η μοναδική απώλεια της Μπαρτσελόνα στους ομίλους και η τέταρτη ισοπαλία εκείνη τη σεζόν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Καλοσυγισμένη με το δεξί σέντρα του Φόουτερ, εντυπωσιακό άλμα του Μάντζιου, άγαλμα ως τελέα 1-0. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, ο 29χρονος μέσος έκανε τον ντεμπούτο του και στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη νίκη του Παναθηναϊκού κοντρα στον Ακράτο, στο 85ο λεπτό ως αλλαγή στη θέση του Φίλιππου Δάρλα. Στις 11 Δεκεμβρίου του 2005, ο Σωτήρης Λεοντίου αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο έζησε σουρεάλ καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός υποδεχόταν τον Ηρακλή μετά τη βαριά ήττα από τη Βέρντε στη Βρέμη με 5-1, αλλά και την εκτός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η εξέδρα τα έβαλε κατά δικαίων και αδίκων. Από δοκιμασίες του Γκονζάλες στο πέναλτι της ισοφάρισης σε 1-1 με προτροπή μερίδας της εξέδρας να αστοχήσει. Γκρίνιες στο τελευταίο σφύριγμα του Χρήστου Βασιλείου για το ισόπαλο 2-2, ενώ το μάτς διανθίστηκε και με το περίφημο σύνθημα για τα παπούτσια του Λεοντίου, τα οποία η εξέδρα τα είδε κόκκινα παρότι ήταν πορτοκαλί. Βγάλε τα κόκκινα παπούτσια γιατί θα πέσει. Σωτήρη παιχταρά. Τουλάχιστον μέσα στη γενικότερη κατήφια οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήξεραν ότι ο Λεοντίου ήταν παιχταράς. Ο παραλογισμός εκείνης της βραδιάς ολοκληρώθηκε με το ξέσπασμα του Αλμπέρτο Μαλεζάνη. Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani. Come coi tifosi. Io non lo sono, cazzo. Ok.
Εν τέλει τα πορτοκαλί παπούτσια μπήκαν στο ράφι μετά από προτροπή του Γενικού Αρχηγού της ομάδας Στράτου Αποστολάκη. Μετά από μια διετία ανωδικής πορείας με 57 συμμετοχές και 7 ασίστ, η σεζόν 2007-2008 με προπονητή τον Πορτογάλο Ζωσέ Πεσέιρο έμοιαζε ιδανική για τον 23χρονο μέσο. Ο Λεοντίου εκτελεί κεφαλιά από τον Κότσιο, μειώνει ο Παναθηναϊκός σε 2-1, δεξιά για τον Λεοντίου, το γέμισμα στην καρδιά της άμυνας του Πανιωνίου. Ο Γκέκας από κοντά αλλάζει την πορεία της μπάλας, μόλις που βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει για τρίτη φορά στα δίχτυα του Βάνιακ. Η μετονομασία της ΑΕ σε Super League και η παρουσία των Γιάννη Βαρδινογιάννη, Πέτρου Κόκαλη και Ντέμι Νικολαίδη δημιούργησε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, που ήταν προγραμματισμένη για τις 25-26 Αυγούστου, αναβλήθηκε εξαιτίας των φωνικών πυρκαγιών σε Ηλία και Εύβοια. Η πρεμιέρα ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου, με το ντέρμπι των Αιωνίων να δεσπόζει το πρόγραμμα. Ο Λεοντίου ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά όλα γύρισαν τούμπα. Αρχικά γλίτωσε την κόκκινη κάρτα σε συμμαχία που είχε με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη, με τον Γιώργο Καζναφέρη να του λέει: «Τι κάνεις, αυτό είναι κόκκινη κάρτα». Αλλά να του τη χαρίζει, μακάρι να την έβγαζε, και λίγα λεπτά αργότερα, στο 67ο λεπτό, συγκρούεται στον αέρα με τον Λούα Λούα. Ξανά η τελευταία φάση. Α, εδώ πέφτοντας ο Λεοντίου δίπλωσε το όπως πάτησε. Συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο αυτό και είναι το χειρότερο. Προσγειώνεται στο αριστερό πόδι, το οποίο λυγίζει. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ένα σοβαρό τραυματισμό, αλλά ουδής πιστεύει ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το ιατρικό δελτίο παγώνει το αίμα. Ρήξη οπίσθιου χιαστού. Ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου. Ρήξη υγνιακού τένοντα. Ρήξη οπίσθιου θυλάκου. Και ρήξη έσω και έξω μηνίσκου του αριστερού γόνατος. Οι αρχικές προβλέψεις κάνουν λόγο για απουσία 10 μηνών. Όμως, μια σειρά από λάθη στην αποθεραπεία επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον ποδοσφαιριστή. Θα κάνει 2 χειρουργία από τον ειδικευμένο Γάλλο ορθοπαιδικό Πασκάλ Κριστέλ, παρουσία του πρόεδρου της ΠΑΕ Αργύρη Μίτσου. Το πρώτο για την αποκατάσταση και το δεύτερο, 4 μήνες αργότερα, για να ξεκολλήσει το γόνατο από την χωρίς λογική αδράνεια που τον είχε βάλει το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Λες και μπορεί να κάνει κάποιος αποθεραπεία με τις πατερίτσες. Θα ακολουθήσουν άλλα 3 χειρουργία, ενώ 1,5 χρόνο μετά τον τραυματισμό, χάρη στην απόφαση του ίδιου του παίχτη να εμπιστευτεί το Βέλγο φυσιοθεραπευτή Λιβέν Μάσχαρακ με προτροπή του Γιώργου Αλεξόπουλου και την εξάμηνη αποθεραπεία στο Βέλγιο, κόντρα στα όσα του έλεγαν από τον Παναθηναϊκό, θα απαλλαγεί οριστικά από τους πόνους. Ωστόσο, η ζημιά είχε γίνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βέλγος φυσιοθεραπευτής του είχε πει ότι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση το καλοκαίρι του 2009, βάζοντας στοίχημα ότι θα τον πληρώνει ο ίδιος αν δεν συμβεί αυτό. Ο Λεοντίου κατάφερε να γυρίσει στα γήπεδα με τον Παναθηναϊκό να του επεκτείνει κατά ένα χρόνο το συμβόλαιο μέχρι το 2012 και να τον παραχωρεί αρχικά στην Καβάλα και εν συνεχεία στην Λιούπολη, με την οποία κατάφερε να κάνει μια γεμάτη σεζόν με 30 συμμετοχές και 2 γκολ. Στην Καλυθέα η Λιούπολη προηγήθηκε στο 32ο λεπτό με μακρινό φάουλ του Λεοντίου που ευνηδίασε τον Τακίδη. Εκτελείται με τον Λεοντίου η μπάλα στα δίχτυα, μειώνει η Λιούπολη. Έτσι, το καλοκαίρι του 2011 συμμετείχε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού με προπονητή του Ζεσουάλδο Φερέιρα, σκοράροντας μάλιστα και στο φιλικό με την Κίτσμπουελ με 11-0. Προσποίηση και ο Λεοντίου και ο Κλέιτον για να πάρει τελικός ο Δημούτσος. Η σέντρα περνάει, σκοράρει ο Λεοντίου. 8ο γκολ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση σε επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού και το καλοκαίρι του 2012 ολοκλήρωσε άδοξα την καριέρα του στο τριφύλι. Απόλλων Σμύρνης, Φωστήρας, Θεσπρωτός και Εγάλεο ήταν η επόμενη σταθμή της καριέρας του, ενώ την τελευταία πενταετία αγωνίζεται στο Μπόπς, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις. Ο τραυματισμός Σωτήρη Λεοντίου ακόμα και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς στα ιατρικά συνέδρια. Ωστόσο, στα 37 του εξακολουθεί να μάχεται στα γήπεδα, να πρωταγωνιστεί. Έστω και αν η πρόβλεψη των γιατρών είναι ότι για να έχει μια φυσιολογική ζωή θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλει πλαστικό γόνατο. Στόχος του είναι να παραμείνει στο χώρο του ποδοσφαίρου, παρά το γεγονός ότι στα 17 του γράφτηκε σε σχολή ηλεκτρονικών και κατάφερε να πάρει και το πτυχίο. Άλλωστε, στα γυμνασιακά του χρόνια ήταν ένας άριστος μαθητής. Ακόμη και σήμερα δεν έχει δει ποτέ σε βίντεο τη φάση του τραυματισμού του με το Λούα Λούα, που αξίζει να σημειωθεί ότι έσπευσε από την πρώτη στιγμή να του ζητήσει συγγνώμη. Η επιστροφή του στις εξέδρες της Λεωφόρου στις 15 Ιανουαρίου του 2017 σε ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ και η αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι τα διαμάντια είναι παντοτινά. Ακόμα και όταν ραγίσουν, εξακολουθούν να λάμπουν.